ειδήσεων από το Επιλογές. Προβληματισμό φαίνεται να προκαλεί η ακρίβεια στους καταναλωτές για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Μιλώντας στο Επιλογές, οι σεραίοι πολίτες δηλώνουν ότι τα φετινά Χριστούγεννα προτιμούν να τα περάσουν οικονομικά και οικογενειακά. Η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις στην ενέργεια έχουν προκαλέσει ένα δύσκολο τοπίο εν ώψη των γιορτών των Χριστουγέννων, με τους πολίτες να δυσκολεύονται στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι σχετικές δαπάνες που καλούνται να κάνουν οι πολίτες είναι αυξημένες και το 37% εμφανίζονται ότι θα αγοράσουν λιγότερα τρόφιμα για εορταστικά γεύματα για να αποφύγουν τη σπατάλη αυτή την εορταστική περίοδο, και το 44% χρησιμοποιούν λιγότερο εορταστικό φωτισμό για τη διακόσμηση στο σπίτι. Μιλώντας στην κάμερα του Επιλογές, οι σεραίοι πολίτες δήλωσαν πως θα περάσουν οικογενειακά με αγαπημένα πρόσωπα τις φετινές γιορτές, τηρώντας τις μακροχρόνιες παραδόσεις. Πίσω στο σπίτι, οικογενειακά, με τα παιδιά, πάντα, κάθε χρόνο. Θα ακούτε τα παιδιά σας? Βέβαια, πάντα. Αυτό είναι οικογενειακή γραμμή από χρόνια. Και έτσι πάει. Δεν γίνεται να αλλάξει. Γιατί είπαμε, τα οικονομικά δεν φτάνουν τόσο για να ανοιχτούμε κιόλας. Γιατί προσέχουμε πρώτα τα πιο αναγκαία, να μην χρωστάμε σε κανέναν και να έχουμε εμείς να περνάμε καλά. Έστω και στο σπίτι περνάμε καλά. Τώρα άλλοι μπορούν λίγο παρά έξω. Όλοι, ο καθένας όπως μπορεί να περάσει καλύτερα. Αυτά. Και αυτό επιθυμούμε για όλους. Πώς θα περάσουμε, όπως όλος ο κόσμος. Στο σπίτι, στο σπίτι. Πάρουμε λίγο φαγάκι, να φάμε και τελείωσε. Τι. Πάνε και τα τέτοια, τα καλά τα χρόνια τελειώσανε. Δουλεύοντας. Οικογενειακός. Μέσα στο σπίτι. Πολύ ωραία. Θεμελιώθηκε ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός στο Νέο Σούλι από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Ένα σημαντικό έργο που θα δώσει δυνατότητα να εξυπηρετούνται πολλά βρέφη και νήπια. Θεμελιώθηκε ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός στο Νέο Σούλι Σερών από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμαλή. Το μεσημέρι της Πέμπτης τελέστηκε η ακολουθία του αγιασμού και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η κατάθεση του θεμέλιου λίθου του νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Νέο Σούλι Σερών από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμαλή. Ένα ακόμη μεγάλο και σημαντικό έργο που αφορά την επένδυση στην παιδεία υλοποιήθηκε, δίνοντας τη δυνατότητα να εξυπηρετεί στην πλήρη ανάπτυξή του 50 βρέφη και νήπια. Ένας βρεφονηπιακός σταθμός για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, ώστε να δοθούν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να αναπτυχθούν ως αυτόνομες προσωπικότητες σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο Δήμο Μανούλη Παπά, διότι άλλο ένα σημαντικό έργο παίρνει σάρκα και οστά. Ο νέος λοιπόν βρεφονηπιακός σταθμός θεμελιώνεται σήμερα και είναι άλλο ένα έργο το οποίο εντάσσεται μέσα στα έργα που κάνουν οι κτηριακές υποδομές με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Όπου και αν κοιτάξετε στην Ελλάδα, θα δείτε ότι πραγματικά υπάρχουν παντού έργα σε εξέλιξη. Οι ΣΕΡΕΣ όχι απλά δεν υπολείπονται, αλλά θα σας έλεγα ότι είναι και ένα βήμα μπροστά. Νομίζω ότι πλέον όλοι καταλαβαίνουμε ότι γίνεται μια πολύ συστηματική προσπάθεια, ειδικά τώρα που έχουμε αρκετά ζητήματα με την οικονομική ανάπτυξη, με την ανεργία. Αυτά τα έργα έχουν και μια κοινωνική διάσταση, μην το ξεχνάμε αυτό. Εργοτάξια λοιπόν παντού στην Ελλάδα, εργοτάξια και εδώ στο Δήμο, στον Δήμαρχε. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες σου, στη τεχνική σου υπηρεσία. Νομίζω ότι η συνεργασία που έχουμε με όλους τους φορείς, πέρα από οποιαδήποτε κομματική και πολιτική αντιπαράθεση, δείχνει ότι πλέον όταν μπορούμε όλοι να βάζουμε συγκεκριμένους στόχους, να τους υπηρετούμε, μπορούμε και να τους υλοποιούμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μια που βρισκόμαστε εδώ, να σου πω, Δήμαρχε, ότι και ένα άλλο έργο που θέλεις, η μεταφορά αγωγών λιμάτων, εντάχθηκε στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και είναι και αυτό ένα άλλο έργο που πλέον έχει ενταχθεί και σε λίγο θα το ξεκινήσουμε και αυτό. Να είσαι καλά, χρόνια πολλά σε όλους και καλές γιορτές. Με αισθήματα μεγάλης χαράς και υπερηφάνειας για το έργο που εκτελείται αυτή τη στιγμή εντός των ορίων του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, ως Δήμαρχος του Δήμου Εμμανουήλ Παπά θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον συντοπίτη μας Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κύριο Κώστα Καραμαλή, γιατί σε κάθε λογικό αίτημα, τεκμηριωμένο λογικό αίτημα από πλευράς του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, η ανταπόκρισή του είναι άμεση. Και έτσι λοιπόν έχουμε
βρεθεί στην ευχάριστη θέση πριν από μόλις 3 περίπου μήνες να εγγενιάσουμε τη λειτουργία του καινούριου μας δημοτικού σχολείου στο Νέο Σούλι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην τελετή του αγιασμού της θεμελίωσης του βρεφονηπιακού σταθμού επίσης στο Νέο Σούλι. Ήτανε κάποια αιτήματα τα οποία υπήρχαν από πλευράς της τοπικής κοινωνίας και αξιοποιώντας την ευτυχή συγκυρία να έχουμε ως νομός και ως δήμος σε μια θέση στο Υπουργείο το συντοπίτη μας Κώστα Καραμαλή, ολοκληρώσαμε, οριμάσαμε και ολοκληρώσαμε τις μελέτες. Οι μελέτες κατατεθήκαν στο Υπουργείο και το Υπουργείο χρηματοδότησε με 2 πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά το Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Να ευχαριστήσω εκτός από τον κύριο Καραμαλή όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, γιατί ξέρετε αυτό που βλέπετε πίσω έχει δουλειά 3 χρόνων για να φτάσουμε στο σημείο να το υλοποιήσουμε. Την τεχνική υπηρεσία, την οικονομική υπηρεσία, το τμήμα προμηθειών, το τμήμα προγραμματισμού και το τμήμα των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου. Ερετή και υπηρεσιακοί παράγοντες λειτουργούμε στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά με άριστο τρόπο και τα αποτελέσματα τα βλέπετε όλοι πίσω μας. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τον Νέο Σούλι. Έχουμε τη χαρά να γίνεται η θεμελίωση του βρεφονηπιακού σταθμού. Ήταν το 19 όταν είχαμε εκλεγεί, είχα μια συνάντηση με τον Υπουργό το 19 το Νοέμβριο, αρχάς Νοεμβρίου, και τον είχα θέσει αυτό το θέμα για ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού. Με το υποσχέθηκε και σήμερα έχουμε τη χαρά να είμαστε εδώ και να θεμελιώνεται αυτό το έργο. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω φυσικά και το Δήμο Εμμανουήλ Παπά, το Δήμαρχο και όλες τις τεχνικές υπηρεσίες που έτρεξε αυτό το έργο και όπως είπα έχουμε τη χαρά σήμερα να θεμελιώνουμε αυτό το σημαντικό έργο που είναι για τα παιδιά μας. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλους. Να είστε καλά. Πολύ ευχάριστη μέρα σήμερα για το χωριό του Νέου Σουλίου, για την ακμάζουσα αυτή η κοινωνία. Ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινότητας, η ανέργεια δηλαδή ενός σύγχρονου βρεφονηπιακού σταθμού, λαμβάνει σάρκα και οστά. Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών κ. Κώστα Καραμαλή, του συντοπίτη μας, τελέστηκε ο αγιασμός της θεμελίωσης και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε στον χώρο αυτό που βρισκόμαστε έναν υπερσύγχρονο βρεφονηπιακό σταθμό όπου θα ζηλεύει πραγματικά όλος ο νομός και για να μην πω όλη η χώρα. Παιδάκια φυσικά και έχει και θα εξυπηρετήσει και την κοινότητα του Νέου Σουλίου αλλά και τις όμορες κοινότητες όπως κυρίως του Αγίου Πνεύματος. Και προφανώς είναι ένα έργο το οποίο θα λειτουργήσει ως θα προσελκύσει νέα ζευγάρια και να έρθουν στις κοινότητές μας για να κάνουν τις οικογένειές τους αλλά και τα ζευγάρια που είναι ήδη στο Νέο Σούλι και στο Άγιο Πνεύμα να μείνουν στον τόπο τους. Άνοιξε μετά από 3 χρόνια λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό τις πύλες του το κάστρο των Χριστουγέννων στο Σιδηρόκαστρο και θα διαρκέσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Με πλήθος κόσμου έγινε χθες το βράδυ η φωταγώγηση του δέντρου από το Δήμαρχο Συνδικής Φώτη Δομουκτσίδη. Ολοκληρώθηκε η ξεχωριστή διήμερη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με πρωταγωνιστές τα παιδιά του Δήμου Βυσαρτίας, της κοινοφέλης επιχείρησης του Δήμου, του ΔΙΚΠΑ και του Κέντρου Κοινότητας. Καταπληκτική δουλειά από τα ΚΔΑΠ. Βλέπετε, χαμογελάω. Τα παιδιά μας έκαναν χαρούμενους, ήταν και αυτά χαρούμενα φυσικά. Και χθες και σήμερα αξίζουν συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς τους, στα παιδιά και κυρίως στα παιδιά των ΜΕΑ, τα οποία μας συγκίνησαν με τη δουλειά που κάνουν. Εισπράξαμε αγάπη, εισπράξαμε χαρά και έτσι πρέπει να είναι τα Χριστούγεννα. Είναι η γιορτή κυρίως για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, ευτυχισμένο το 2023, με υγεία, αγάπη, υπομονή σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά παρουσίασαν την παράσταση «Η Διήτα του Άγιου Βασίλη». Βασίλη, τι κάνεις εδώ πέρα, όχι σου μιλάνε, όχι σου μιλάνε.
Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως όλους τους συντελεστές, όλους τους εκπαιδευτές, γυμναστές, δασκάλους, σε όλους τους τομείς, γιατί εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά τις τελευταίες μέρες και είχαμε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Θέλω επίσης να πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία και να είμαστε όλοι γεροί και του χρόνου όλοι παρόντες σε μια παρόμοια και καλύτερη ακόμη εκδήλωση. Τέλος, τα παιδιά με χαμόγελα έψαιναν τα κάλαντα. Τα παιδιά από όλες τις δομές του Δήμου Δυσσαρκίας με ένα γλυκό χαμόγελο, μια ζεστή αγκαλιά και με όλη τους τη θετική ενέργεια θα σας ευχηθούν με τα κάλαντα να περάσετε τα πιο ξεχωριστά σας Χριστούγεννα. Πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, ευτυχισμένο το 2023, με υγεία, αγάπη, υπομονή σε όλο τον κόσμο. Ήταν η εκδήλωση που έγινε στην Ιγρίτα. Τώρα πάμε να δούμε το άναμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου που έγινε χθες στο Σιδηρόκαστρο από τον Δήμαρχο Συντικής Φώτη Δομουτσίδη. Άνοιξε τις πύλες του το κάστρο των Χριστουγέννων στο Σιδηρόκαστρο Σερών μετά από 3 χρόνια απουσίας το απόγευμα της Τετάρτης με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου, κυρίως μικρών παιδιών. Μία συνδιοργάνωση του Δήμου Συντικής και της Απόδραση. Στις 7.30 το απόγευμα την Τετάρτη και αφού έκανε την έλευσή του ο Άγιος Βασίλης, αμέσως μετά έγινε η φωταγώγηση του δέντρου που το έναυσμα έδωσε ο Δήμαρχος Συντικής, κύριος Φώτης Δουμουχτσίδης, μαζί με τον κόσμο μετρώντας αντίστροφα για τη φωταγώγηση του δέντρου. Σιδηρόκαστρο. Χρόνια πολλά καταρχάς σε όλους, με υγεία, χαρά και ευτυχία. Ήταν μια δουλειά ομαδική, στην οποία με το Δήμο και το Σύλλογο του Κάστρου των Χριστουγέννων, καθώς επίσης και την Αθλητική Πολιτική Δράση Συντικής, διοργανώθηκαν αυτά εδώ πέρα. Χαίρομαι για την μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά από ό,τι φαίνεται. Προσκαλούμε στους Σεραίους, όλο το νομό Σερών να έρθει να μας επισκεφτεί. Να σας καλωσορίσω στη κεντρική πλατεία Σιδηροκάστρου. Μετά από 3 χρόνια αποκλεισμού από τις εκδηλώσεις, είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε εδώ στην πλατεία Σιδηροκάστρου με το άναμα του δέντρου, την έλευση του Άγιου Βασίλη. Νομίζω ότι βλέπετε πόσο κόσμο. Δώσαμε μεγάλη χαρά στα παιδιά μας. Ζεσταθήκαν οι ψυχές τους και των παιδιών και οι δικές μας. Να ευχηθώ χρόνια πολλά και με υγεία ο νέος ο χρόνος. Με το αίσθημα και ορταστικό κλίμα που υπήρχε, μικροί και μεγάλοι ξαναγήθηκαν στα περίπτερα και παρακολούθησαν τα όσα παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοκάστρου και το ΚΔΑΠ Ομόνια, ενώ η βραδιά έκλεισε μουσικά με τους Stentor Band. Να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, καλές γιορτές και ευτυχία το νέο έτος. Σήμερα ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις, έχουμε ένα δεκαήμερο εκδηλώσεων. Καθημερινά θα είμαστε από τις 5.30 ώρα μέχρι και τις 8.30 με 9. Έχουμε διάφορες εκδηλώσεις, έχουμε το
και τα σπιτάκια, τα κοινά τα οποία είναι για τα παιδάκια, face painting, ζύμης, παραμυθιού. Το κάστρο των Χριστουγέννων θα διαρκέσει από τις 21 έως τις 31 Δεκεμβρίου, όπου οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους θα μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά τον Άγιο Βασίλη από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ, ενώ θα λειτουργεί το περίπτερο της αγάπης και θα μπορούν οι επισκέπτες να αφήνουν παλιά αλλά λειτουργικά παιχνίδια, τα οποία θα συγκεντρωθούν και θα παρακολουθούν στην ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας ετούντων άσυλο συνδικής για τα παιδιά του πολέμου από την Ουκρανία, ενώ σχολεία και σύλλογα της περιοχής θα παρουσιάζουν καθημερινά τις χριστουγεννιάτικες δημιουργίες τους. Το κάστρο των Χριστουγέννων φέτος δίνει ένα δυνατό παρόν με τον εθελοντισμό που διακρίνει τους ανθρώπους του σιδηροκάστρου. Υποστηρίζουμε το κάστρο των Χριστουγέννων, υποστηρίζουμε τον εθελοντισμό. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη γιορτή. Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους παράγοντες και τα παιδιά που έχουν κάνει πλέον το χριστουγεννιάτικο κάστρο θεσμό. Είναι μια μέρα γεμάτη φως και εύχομαι σε όλους, σε όλους τους δημότες, σε όλους τους ανθρώπους χρόνια πολλά να είναι καλά στην υγεία τους και του χρόνου. Και αυτές οι εκδηλώσεις είναι αγαπητές σε όλους, μας λείψανε. Καιρός είναι ο κόσμος να βγει λίγο από το σπίτι, βέβαια δεν βοηθάει η θερμοκρασία. Στους 1,5 βαθμό από ό,τι είδα προηγουμένως, αλλά δεν πειράζει, παρόλα αυτά βλέπετε ότι και συμμετοχή έχει και μάλιστα πολλά μικρά παιδάκια και αυτό είναι ευχάριστο. Με τα εργαλεία που έχουμε θα καταφέρουμε να νικήσουμε τον πληθωρισμό, ανέφερε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Επιλογές. Μάλιστα για την εβδομάδα από 21 έως 26 Δεκεμβρίου, στην ποσοστιαία μεταβολή στο καλάθι του νοικοκυριού, πρώτη έρχεται η σεραϊκή επιχείρηση των Supermarket Kansas, η οποία δίνει δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράσουν επώνυμα προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Μία ακόμη μείωση τιμών, μεγαλύτερη από τις περασμένες εβδομάδες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με το καλάθι του νοικοκυριού, ενώ ο Υπουργός τονίζει πως η πρωτοβουλία αποδίδει καρπούς. Τα στοιχεία είναι μη αμφισβητήσιμα. Το καλάθι του νοικοκυριού, εάν εξαιρέσουν στο μέσο όρο τις ηλεκτρονικές αλυσίδες που είναι λίγο ακριβότερες, γλιτώνει το χρόνο περίπου 1.000 ευρώ σε όποιον αγοράζει προϊόντα από το καλάθι. Αν βάλουμε τις ηλεκτρονικές αλυσίδες, περίπου 940 ευρώ. Το σημαντικό είναι ότι η μεσοσταθμική μείωση σε 8 εβδομάδες είναι περίπου 15%. Αν σε αυτό συνυπολογίσετε ότι έχουμε έναν ενδιάμεσο πληθωρισμό, γιατί αυτοί δύο μήνες έναν ετήσιο πληθωρισμό 8,5% είναι ένα υπολογισμό πληθωρισμού. Η μείωση του ανθρώπου είναι ακόμα μεγαλύτερη. Είναι λοιπόν τα έως σήμερα αποτελέσματα του καλαθιού εντυπωσιακά και δεν σας κρύβω ότι κάποια στιγμή πιστεύω θα χρήζουν και επιστημονικές μελέτες πώς λειτουργεί τόσο καλά. Είναι πάνω από τις δικές μας προσδοκίες αρχικές, αλλά μην λειτουργεί. Με όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε θα καταφέρουμε να νικήσουμε τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Κοιτάξτε, με το καλά του νοικοκυριού από τη μία και την επιταγή για τις αγορές που ψηφίσαμε χθες από την άλλη, έχουμε δύο εργαλεία πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε. Mm-hmm. Θα έχεις επιλογές φθηνότερες μέσω καλάθι, θα έχεις και 10% των αγορών σου από το κράτος. Τα δύο μαζί συμποσούμενα θα σε φέρουν σε ένα πολύ καλό σημείο. Ναι, νομίζω τα δύο αυτά εργαλεία, γιατί συνδυαστικά εργαλεία, θα λειτουργούν πολύ καλά. Όπως έχετε δει, η φαρέτα μας είναι γεμάτη όπλα και συνεχώς βγάλουμε κάτι καινούριο. Mm-hmm. Αν χρειαστεί να σκεφτούμε και κάτι ακόμα, επινοητική είμαστε, θα σκεφτούμε. Πάντως προς το παρόν, με τα δύο αυτά εργαλεία, νομίζω έχουμε ένα εντυπωσιακό δείχτη που δεν το έχει καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Επίσης να σου πω ότι την Τρίτη είχαμε και συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο. Ναι. Παρουσιάζαμε την επίσημη μελέτη του Ιαλικά με 5.000 δειγματοληψίες σε προϊόντα σε 6 ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Την Πορτογαλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ελλάδα και την Ιταλία. Όπου η Ελλάδα έχει τις χαμηλότερες τιμές στα προϊόντα του καλάθι του Υπουργείου. Δηλαδή η εικόνα που συνεχώς παρουσιάζουμε ότι η Ελλάδα είναι ακριβότερη από τις άλλες χώρες δεν είναι αληθινή. Μάλιστα για την εβδομάδα από 21 Δεκεμβρίου έως 26 Δεκεμβρίου, στην ποσοστιαία μεταβολή σταθμισμένου καλαθιού, πρώτη έρχεται η σεραϊκή επιχείρηση των Supermarket Kansas, η οποία και δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές του να αγοράζουν επώνυμα προϊόντα σε πολύ φθηνότερες τιμές και σε ό,τι αφορά τα είδη ιδιωτικής ετικέτας σε ένα ποσοστό 13,04%. Για την πρωτιά της σεραϊκής επιχείρησης Kansas μίλησε στο Επιλογές και ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, καθώς και υπεύθυνη επικοινωνίας του ομίλου Supermarket Kansas, κ. Γιάννα Κάντσα. Χαίρομαι που μια σεραϊκή επιχείρηση, η οποία στηρίζει τη σεραϊκή κοινωνία, πολλοί εργαζόμενοι υπάρχουν εκεί και φυσικά και οι σεραίοι οφείλουν
να στηρίξουν τις σειραϊκές επιχειρήσεις. Η δική μας η Διεύθυνση Ανάπτυξης παίρνει τιμές από όλα τα σούπερ μάρκετ και από όλα τα καταστήματα και βγάζει μια μέση τιμή. Δηλαδή, ας πούμε, να πάρουμε παράδειγμα τα κρεοπολία, παίρνει από ένα συνοικιακό κρεοπολίο το ίδιο είδος, από το κέντρο, από τα σούπερ μάρκετ και διαμορφώνει μια τιμή. Αυτή τη στέλνει κάτω στο ανάλογο Υπουργείο και έτσι βγαίνουν οι μέσες τιμές όσον αφορά τους διαγωνισμούς και τις τιμές που πρέπει να έχουν τα προϊόντα. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγχουμε και με την Διεύθυνση Υγείας και με την Διεύθυνση Ανάπτυξης τις συνθήκες με τις οποίες υπάρχουν σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και φυσικά όπου υπάρχουν θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος να κάνουμε τις ανάλογες παρεμβάσεις και αν χρειαστεί να επιβάλλουμε και πρόστιμα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Βεβαίως η κατάσταση όσον αφορά την ακρίβεια είναι δεδομένη. Γίνονται προσπάθειες. Μάλλον θα πρέπει να ομολοποιηθεί η κατάσταση όσον αφορά το παγκόσμιο περιβάλλον για να μπορούν και αυτοί να αντέξουν στις τιμές. Αυτά είναι αλυσίδα, όπως καταλαβαίνετε. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι εμείς συνεργαζόμαστε αρμονικά μαζί τους και συνεργάζονται. Αυτοί θέλουν, αυτοί που είναι σοβαροί επιχειρηματίες, να ξέρετε, συνεργάζονται. Και είμαι χαρούμενος που μια σειραϊκή επιχείρηση έχει αυτή την επιτυχία. Ναι, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η μεταβολή στην ουσία, ότι κάθε εβδομάδα φροντίζουμε και δίνουμε ακόμη καλύτερες τιμές με σίγουρα σταθερή ποιότητα. Και αυτή είναι η σημερινή μας πρωτιά. Είναι σίγουρα δηλαδή ότι η δουλειά που έχουμε κάνει τόσο καιρό, η επιβεβαίωση και η αναγνώρισή της, γιατί κάθε εβδομάδα δείχνει ότι κάνουμε κάτι καλύτερο. Κάτι καλύτερο και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Κάθε εβδομάδα ακόμη καλύτερα. Τώρα, λόγω εορταστικού, δεν είναι πολλά περισσότερα. Είναι απλά κάποια εξτρά προϊόντα που αφορούν το εορταστικό μας τραπέζι. Είναι η γαλοπούλα, είναι κάποιες σοκολάτες, είναι οι βασιλόπιτες που δεν υπάρχουν σε νορμάλ συνθήκες. Τα προϊόντα είναι περίπου γύρω στα 60. Τώρα κάποιο παίζει πάνω, κάποιο παίζει κάτω. Ωραία. Και ναι, σίγουρα τώρα είναι πολύ πιο σημαντικό και χαιρόμαστε κι εμείς που αυτή η πρωτιά ήρθε τώρα, γιατί αυτές τις ημέρες είναι που ο κόσμος θα πρέπει να ξοδέψει έτσι κάτι παραπάνω για να φτιάξει το τραπέζι του, να πάει καλεσμένος, να χαρεί τέλος πάντων με την οικογένειά του. Αυτό σημαίνει ότι οι σερέοι έχουν τη δυνατότητα να βάλουν στο τραπέζι τους περισσότερα προϊόντα, αφού η επιχείρηση προχωρά σε ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις στις τιμές καλαθιού. Θέλω να ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Κάτζα, ο οποίος επικοινωνήσαμε μαζί πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Μου εκδήλωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στο καλάθι του νοικοκυριού και ότι μπορούσε και να το αποφύγει. Δεν ήταν υποχρεωτικό λόγω του μεγέθους της επιχείρησης, θα μπορούσε να μην είναι δηλαδή το καλάθι. Πράγματι έφτιαξε καλάθι, το δήλωσε στον μη καταναλωτή και από εβδομάδα σε εβδομάδα είχε τη μεγαλύτερη πτώση τιμών από όλες τις αλυσίδες. Και έτσι πράγματι στη λίστα που ανακοινώσαμε επίσημα χθες το βράδυ, η δικιά σας αλυσίδα, η σεραϊκή αλυσίδα, Κάτζας, έχει την πρώτη θέση από όλες τις άλλες αλυσίδες της επικράτησης. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μια κάποια χαρά, που σημαίνει πια και στις Σέρες αλλά και στην Καβάλα μπορείτε να βρείτε καλές τιμές στο καλάθι του Τζιμπιού σε αυτό το σούπερ μάρκετ. Δεν έχουν γενικευμένο πρόβλημα ισχροκέρδειας στην ελληνική. Είναι η γνώμη σε μεγάλο βαθμό ακόμα πιστεύει ότι οι ακριβές τιμές είναι προϊόν ισχροκέρδειας. Αν είχαμε ισχροκέρδεια, θα είχαμε ακριβότερες τιμές από τους άλλους. Εμείς δεν έχουμε ακριβότερες, έχουμε φθηνότερες τιμές από τους άλλους. Άρα, στο θέμα της ισχροκέρδειας απαντάει η μελέτη. Δεν απαντάει να περνάμε καλά. Το αν περνάμε καλά είναι άλλη συζήτηση. Έχει να κάνει με το βασικό μισθό, έχει να κάνει με τη φορολογία, έχει να κάνει με το ΦΠΑ. Είναι πιο σύνθετο πράγμα. Πάντως, γευμένη ισχροκέρδεια και ταυτόχρονα μικρότερες τιμές δεν γίνεται. Χαρούπι. Χαρουπάμελο. Και πετιμέζει. Αυτά τα έχει αυτό. Εγώ του βάζω. Τυρί κότατζ με λίγο άνηθο ή αυγό με αβοκάντο ή γιαούρτι με μέλι. Και γίνεται της διαιτολόγου. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο παξιμάδι. Δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Μαζί ζωντανεύουμε τις ζωγραφιές των παιδιών και κάνουμε τα Χριστούγεννα μαγικά. Για μια ακόμη χρονιά, ο ΟΠΑΠ μας προσκαλεί να δώσουμε ζωή στις ευχές των παιδιών και παράλληλα συνεχίζει να προσφέρει στήριξη στους φορείς που συμμετέχουν. Μπείτε στην εφαρμογή Ομάδα Προσφοράς, επιλέξτε μια ζωγραφιά και πραγματοποιήστε την ευχή ενός παιδιού που έχει πραγματικά ανάγκη.
Εταιρική υπευθυνότητα ΟΠΑΠ. Αμέτρητα δώρα και απίθανες προσφορές στα σούπερ μάρκετ Κάντζας που θα πιστέψουν όλοι στον Άι Βασίλη. Σεραϊκά κρασιά Κίαθος, ρετσίνες και κρασιά το διαλεγμένο 30% πιο φθηνά. Ρεγκάτο Κέριγκολτ το κιλό μόνο 9,11. Όλα τα προϊόντα Hellmann's 30% πιο φθηνά. Και μόνο μέχρι την 3η 27 Δεκεμβρίου. Ελληνικό χοιρινό μπούτι και σπάλα με κόκαλο το κιλό μόνο 5,30. Νοπό ελληνικό κοτόπουλο το κιλό μόνο 3,29. Κιμάς ανάμεικτος από ντόπιο ελληνικό κρέας μόνο 6,90 το κιλό. Και κουραμπιέδες βουτύρου από το φούρνο μας το Καρβέλι μόνο 8,50 το κιλό. 3 ηλεκτρικά ποδήλατα, 3 σκούπες ρομπότ Xiaomi, 30 ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες Oral-B και πολλά ακόμη πλούσια δώρα μπορούν να γίνουν δικά σας κάνοντας τις αγορές σας με την κάρτα Kansas. Περισσότερα για τα δώρα και τις κληρώσεις στο φυλάδιό μας και στο kansas.gr. Αυτές κι αν είναι γιορτές. Supermarket Kansas. Θα του μιλήσουμε. Ποιος είναι? Ο Γιάννης Αντακούμπου είμαι. Αν έχεις λίγο χρόνο, θα ήθελα να σου πω 1-2 μυστικά για την ενέργεια. Για το πότε τη χρειάζεσαι και πότε απλά τη σπαταλάς. Οκ, τα κλείνω, Γιάννη. Γιατί την ενέργεια δεν τη στερούμαστε, αλλά δεν τη σπαταλάμε κιόλας. Σε ετοιμότητα για τυχόν αλλαγή του καιρού βρίσκεται ο στόλος της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών. Ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος σημείωσε πως έχουν προμηθευτεί ποσότητες αλατιού και έχουν τοποθετήσει και σακούλες με αλάτι έξω από την περιφέρεια, όπου οι πολίτες μπορούν να παίρνουν αν το χρειάζονται. Σε ετοιμότητα για όλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες βρίσκεται ο στόλος της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, καθώς σήμερα έγινε η παρουσίαση όλων των σύγχρονων οχημάτων, τα οποία θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες του νομού. Όπως βλέπετε, βρισκόμαστε εδώ στο εργοτάξιο των τεχνικών υπηρεσιών. Τα μηχανήματα όλα είναι παρατεταγμένα πίσω μου. Όλα αυτά είναι έτοιμα για να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε καιρική συνθήκη και αναφέρομαι κυρίως στα χιόνια. Όπως βλέπετε, ο στόλος είναι σε εξαιρετική κατάσταση, όχι σε καλή, σε εξαιρετική κατάσταση. Όλα αυτά τα μηχανήματα έχουν συντηρηθεί και έχουν γίνει καινούργια, με καινούργια ανταλλακτικά και με τα χέρια αυτών των ανθρώπων που βλέπετε εκεί. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι των τεχνικών υπηρεσιών και ιδίως οι τεχνίτες μας είναι πραγματικά εξαιρετικά χρήσιμοι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν αναστήσει όλα τα μηχανήματα. Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω ότι αυτό το Unimac εδώ έχει έρθει για απόσυρση, για ανακοπή. Αυτό εδώ, το βλέπετε που είναι σε ποια κατάσταση, όπως επίσης εκείνος ο κουβάς, το φορτηγό το οποίο μεταφέρει τα αυτοκίνητα, φυσικά το τρακτέρ που είναι των τεχνικών υπηρεσιών και όλα αυτός ο στόλος και η μπουλντόζα ανήκει στους αιρέους πολίτες. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Βέβαια, το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αφορά τους χειριστές των οχημάτων, καθώς θα πρέπει να γίνει πρόσληψη μόνιμων χειριστών. Έχουμε μικροπροβλήματα όσον αφορά τους χειριστές. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να τα κινήσουμε, αλλά θα πρέπει να γίνει πρόσληψη μόνιμων χειριστών, ανθρώπων οι οποίοι να έχουν την ευθύνη ο καθένας στο μηχάνημά του, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο καθένας έχει την ευθύνη στο μηχάνημά του, το συντηρεί και φυσικά όλοι μαζί έχουν φέρει το στόλο σε αυτό το ικανοποιητικό επίπεδο. Το να τους πω μπράβο είναι το λιγότερο. Είναι άνθρωποι που δίνουν την ψυχή τους εδώ και ειλικρινά όλοι οι σερέοι πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Γιατί έχει γίνει πραγματική δουλειά και αναστήσανε τα οχήματα όλα αυτά και είναι στη διάθεση των σερών πολιτών. Ο κύριος Σπυρόπουλος σημειώνει πως έχουν προμηθευτεί ποσότητες αλατιού και έχουν τοποθετηθεί σακούλες με αλάτι έξω από την περιφέρεια, από όπου οι πολίτες μπορούν να παίρνουν και αν χρειάζονται περισσότερη ποσότητα μπορούν να πάνε να προμηθευτούν από τις τεχνικές υπηρεσίες. Εμείς ήδη από τον Αύγουστο έχουμε πάρει, έχουμε τη δυνατότητα να προμηθεύσουμε αν χρειαστεί και στον οποιοδήποτε. Ήδη στην Ομαρχία Σερών υπάρχουν σακουλάκια, όποιος πολίτης θέλει να πάρει από εκεί ελεύθερα για να έχει για την προσωπική χρήση για καταστήματα. Σε άλλα σημεία μπορούν να έρχονται και από εδώ να παίρνουν αλάτι, εδώ στις τεχνικές υπηρεσίες. Είμαστε κάτω στη Διεύθυνση Γεωργίας για να καταλάβει ο κόσμος. Και φυσικά έχουν μεταφερθεί στις τέσσερις άκρες του νομού ποσότητες επαρκής, δηλαδή στην Αλιστράτη, στην Παλαιοκόμη, στα Πορόγια και στη Βυσσαλτία, έτσι ώστε τα μηχανήματα να έχουν τη δυνατότητα να φορτώνουν από εκεί και να μην γυρίζουν πίσω. Εκτός από αυτά τα μηχανήματα που βλέπετε εδώ, είναι και τα μηχανήματα του εργολάβου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί εφόσον υπάρχουν έκτακτες καιρικές συνθήκες και δεν μπορούμε να
καλύψουμε με τα δικά μας τα μηχανήματα. Δηλαδή είναι περίπου άλλα τόσα από αυτά που βλέπετε πίσω μου. Έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε μαζί με τους Δήμους, γιατί τους έχουμε ζητήσει να έχουν και αυτή την επιχειρησιακή επάρκεια και δυνατότητα, και συνεργαζόμενοι με αυτούς πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο που ήμασταν ποτέ στο νομό. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών. Είμαστε έτοιμοι με τους ανθρώπους μας, οι οποίοι ξέρουν ανά πάσα στιγμή, εδώ και ο κύριος Βασιλακάκης και οι τεχνικές υπηρεσίες, ο κύριος Τάθλης, γνωρίζουν ο καθένας που πρέπει να πάει. Συνήθως είναι άνθρωποι που είναι από τις περιοχές, ας πούμε στη Βροντού πηγαίνει κάποιος χειριστής μας, ο οποίος είναι από εκεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, γνωρίζουν τα πάντα. Από την άλλη πλευρά, προς τη Συνδική, έχουμε χειριστή προς την πλευρά και στη Βυσσαλτία έχουμε την τύχη να έχουμε και από εκεί χειριστή. Ο καθένας έχει το μηχάνημά του και ξέρει που θα πάει και φυσικά γνωρίζει και τον τόπο. Και αυτό έχει σημασία. Οι συντονιστές σε έκτακτες καταστάσεις είναι οι τεχνικές υπηρεσίες και η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Όλα συντονίζονται από εδώ, από τις τεχνικές υπηρεσίες, από τον κύριο Βασιλακάκη και φυσικά από τον κύριο Αργυρίου, που είναι υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας, με τους συναδέλφους των πολιτικών προστασιών σε όλους τους Δήμους. Η ΚΕΔΗ σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Σερών πραγματοποιεί την εθελοντική δράση «Γίνα η Βασίλης για ένα παιδί». Και στόχο έχει δράση αυτή, κανένα παιδί να μην μείνει χωρίς δώρο τις Άγιες αυτές οι μέρες. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Σερών πραγματοποιεί την εθελοντική δράση «Γίνα η Βασίλης για ένα παιδί». Φέτος η ΚΕΔΗ συνεργάζεται με τον Εμπορικό Σύλλογο Σερών προκειμένου τα Χριστούγεννα κανένα παιδί να μην μείνει χωρίς δώρο. Δίπλα μας στη γειτονιά μας στο σχολείο υπάρχουν παιδιά για τα οποία η ιδέα ενός χριστουγεννιάτικου δώρου φαντάζει σαν όνειρο. Αυτές τις γιορτές γίνε και εσύ Άγιος Βασίλης και υλοποίησε το όνειρο χάρη σε χαμόγελο σε ένα παιδί. Η φετινή πολιτεία των ευχών εστιάζει σε δράσεις για τα παιδιά και δράσεις που αναδεικνύουν την αλληλεγγύη, γιατί αυτό πραγματικά είναι το κλίμα των Χριστουγέννων. Μια από τις δράσεις λοιπόν που ξεκίνησε πέρυσι και σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία είναι η δράση «Γίνα η Βασίλης για ένα παιδί». Τι κάνουμε με αυτή τη δράση? Ευαισθητοποιούμε τους ερέους να μας φέρουν παιχνίδια, να γράψουν τις ευχές τους και εμείς την ΚΕΔΗ να τα παραδώσουμε στα σπίτια των παιδιών που δυσκολεύονται οι οικογένειές τους να τους πάρουν ένα δώρο. Αυτό είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και πέρυσι αλλά και φέτος. Πάνω από 100 δώρα συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της ΚΕΔΗΣ και με την βοήθεια των ανθρώπων που μας ενημερώνουν για τα παιδιά που έχουν ανάγκη, από σήμερα ξεκινάμε να μοιράζουμε αυτά τα δώρα. Θα τα μοιράσει ο Σάντα Κλάους της ΚΕΔΗΣ μαζί με τα αξιωτικά του. Θα πάει λοιπόν στα σπίτια και σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχει ωραιότερη και μεγαλύτερη χαρά από το να βλέπεις την έκπληξη στα προσωπάκια των παιδιών που δεν περιμένουν κάτι τέτοιο. Αρρωγός στην προσπάθειά μας αυτή φέτος είναι ο Εμπορικός Σύλλογος Ερών. Κατάφερε να οργανώσει αυτή την καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου. Τοποθετήθηκαν αφίσες στα μαγαζιά και κουμπαράδες επίσης, γιατί κάποιοι προτιμούν να βάλουν ένα συμβολικό ποσό προκειμένου στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων να αγοράσουν αυτά τα δώρα. Θέλω από καρδιάς να τους ευχαριστήσω πολύ, γιατί η κινητοποίηση ήταν πολύ μεγάλη. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε πάνω από 100 δώρα και θα φέτος λοιπόν σε αυτά τα σπίτια θα δώσουμε μεγάλη χαρά. Συμμετείχαμε και εμείς, είχαμε και τον κουμπαρά, μαζεύτηκαν κάποια χρήματα, άλλοι έβαζαν χρήματα, άλλοι ένα δώρο για να το πάνε και μόνοι τους στην ΚΕΔΗΣ, αλλά και αυτά που συγκεντρώθηκαν θα τα πάμε εμείς, θα τα πάμε στην ΚΕΔΗΣ σήμερα. Με χαρά το δέχτηκαν φυσικά. Είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια που κάνει κάθε φορά η ΚΕΔΗΣ και ο Δήμος, γιατί πολλά παιδάκια δεν μπορούν να πάρουν δώρο και αυτές τις μέρες είναι μέρες χαράς και να χαρούν τα παιδιά όλα. Ο κόσμος το δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά και ήρθε πολλοίς κόσμος και να φέρει τα δωράκια του. 300 μερίδες φαγητό από την ΚΕΔΗ σε οικονομικά ευπαθείς συμπολίτες μας στο πλαίσιο της πολιτείας των ευχών και σε συνεργασία με εστιατόριο της πόλης θα μοιραστούν. Η δράση αφορά τις ημέρες των Χριστουγέννων και θα επαναληφθεί και τις ημέρες της πρωτοχρονιάς. 300 μερίδες φαγητό από την ΚΕΔΗ σε οικονομικά ευπαθείς συμπολίτες μας στο πλαίσιο της πολιτείας των ευχών σε συνεργασία με το εστιατόριο της πόλης των Σερών πραγματοποίησαν σήμερα τη δράση που αφορά τις ημέρες των Χριστουγέννων και θα επαναληφθεί για τις ημέρες πρωτοχρονιάς.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο της Πολιτείας των Ευχών, πραγματοποιούμε μια πάρα πολύ ωραία δράση, μια δράση αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη και μαγειρεύουμε γεύματα με αγάπη. Αυτή τη χρονιά αυτά τα γεύματα θα είναι δύο για περίπου 300 άτομα σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Σερών Κυνηγρίτης. Τα φαγητά αυτά θα δοθούν στους συμπολίτες μας πριν από τα Χριστούγεννα και πριν από την Πρωτοχρονιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω και αυτή τη χρονιά στον κύριο Γιώργο Τρικαλιώτη, τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου Ερατινό, που με μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη προθυμία μας διαθέτει τους χώρους στους οποίους μαγειρεύονται από τους εθελοντές μας αυτά τα γεύματα αγάπης. Είμαστε δίπλα και φέτος στην ΚΕΔΙΣ, βοηθάμε όσο μπορούμε και όπως μπορούμε τον κόσμο και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου, αλλά και αυτές τις ιδιαίτερες μέρες να είναι καλά οι συνάνθρωποι, να μπορούν να τρώνε και να έχουμε υγεία και ευτυχία. Είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχετε σε αυτή τη τράπεζα. Ναι, μας έκαναν την πρόταση και με χαρά μας. Και όποτε χρειαστούμε θα είμαστε κοντά στην ΚΕΔΙΣ. Οι ευχές σας για τις γιορτές που έχετε. Να είναι καλά όλος ο κόσμος, να έχει υγεία και γεμάτα πορτοφόλια. Προχωράμε βήμα-βήμα, χέρι-χέρι, χωρίς δισταγμό. Στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε τόσα χρόνια, προχωράμε μπροστά, δημιουργώντας νέες συνθήκες για νέες καλλιέργειες και προϊόντα ζωής. Ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουμε τις παλιές τακτικές, να φέρουμε το νέο. Βασιζόμενοι στις δυνάμεις μας, στην εμπειρία χρόνων και στην άριστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας. Για να καρποφορήσουμε το μέλλον μας, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Αγροεφόδια Παπαπαναγιώτου. Μια ζωή μαζί. Κεντρικό κατάστημα Εμμανουήλ Ανδρώνικου και Νικολάου Πλαστήρα 9, Σέρες. Υποκαταστήματα 5 χιλιόμετρο Σερώνη Κρήτας. Εθνική Οδός Βαλτερού Ηράκλειας. Διασταύρωση Θολού Νέα Ζύχνης. Τώρα το ντεμακιγιάζ γίνεται η χρυσή στιγμή της ημέρας. Νέα Pompon Gold με φυτικό κολαγόνο και χρυσό. Αφαιρούν άψογα το έντονο μακιγιάζ, προσφέρουν πλούσια θρέψη και αναζωογονούν την επιδερμίδα, χαρίζοντάς της βελούδινη απαλότητα. Αφαιθείτε στα ευεργετικά του συστατικά. Αφαιθείτε στη χρυσαφένεια περιποίηση Pompon Gold. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Η Πελαργή πραγματοποίησαν χριστουγεννιάτικη συγκέντρωση στην πόλη των Σερών. Διασκέδασαν παρέα όλοι μαζί και αντάλλαξαν ευχές για καλές γιορτές. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Η Πελαργή πραγματοποίησαν τη χριστουγεννιάτικη συγκέντρωσή του στην πόλη των Σερών. Διασκέδασαν παρέα και αντάλλαξαν ευχές για καλές γιορτές. Επόμενοι καλές γιορτές, προσεγγισμένο και αίσιο το νέο έτος, βασιλικές επιτυχίες να έχουμε επίσης στο νέο παγκόσμιο κύπελλο επόμενης χρονιάς και του χρόνου πάρει έτσι μια υγεία να διαβώσουμε, έτσι διευρυμένοι, περισσότεροι, μονιασμένοι και όλα καλά. Καλώς ορίζουμε. Τα είπε ο Πρόεδρος. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαστε πιο πολύ από κάθε άλλη χρονιά και μακάρι έτσι να ανοίξουν οι αγκάλιες και να είμαστε περισσότεροι, γιατί είναι δύσκολα χρόνια και μια χαρά μεγάλη με καλές παρέες πάντα μετράει. Φαίνεται πολύ απλό, αλλά δεν είναι πολύ απλό, είναι σπάνιο, και επειδή
τους καινούριους από εδώ τους έχω δει στους αγώνες της εθνικής ομάδας εντός συνόρων. Πραγματικά όταν αξιωθείτε και το ευχόμαστε με την καρδιά μας να δείτε και εκτός συνόρων, θα δείτε εκεί ότι το δέσιμο μετά γίνεται διαφορετικό. Εύχομαι σε όλους λοιπόν να ταξιδεύουν όσο αγαπούν και όπου θέλουν. Καλή χρονιά, με υγεία. Στις 27 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Λευκή Νύχτα στην πόλη των Σερών. Θα διαρκέσει από τις 6 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ με πολλές προσφορές σε όλα τα εμπορικά καταστήματα. Στις 27 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Λευκή Νύχτα από τον Εμπορικό Σύλλογο σε συνεργασία με το Δήμο Σερών και την Περιφερειακή Ενότητα. Θα διαρκέσει από τις 6 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ και όλα τα καταστήματα, τόσο τα εμπορικά όσο και τα εστίασης, θα έχουν πολλές εκπτώσεις. Παράλληλα, και η ΚΕΔΙΣ θα πραγματοποιήσει και μια εκδήλωση που θα έχει σχέση με το χιόνι, ώστε να υπάρχει μια ατμόσφαιρα εορταστική που θα αρέσει στον κόσμο. Όπως τόνισε η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σερών, Κυριακή Μιλίγκα, είναι καλό να στηρίζουμε την τοπική αγορά, να βγει ο κόσμος αυτές τις γιορτινές ημέρες που θα έχει καλές τιμές αλλά και προσφορές. Στις 27 Δεκεμβρίου, ο Εμπορικός Σύλλογος, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο, με το Δήμο και με την Περιφέρεια, διοργανώνουμε την Λευκή Νύχτα. Θα είναι τα καταστήματα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 ανοιχτά. Όλα τα καταστήματα. Ναι, τα καταστήματα όλα. Όλα τα καταστήματα, θα υπάρξουν εκπτώσεις, κάθε κατάστημα όσο θέλει μπορεί να κάνει μια έκπτωση. Θα έχουμε συνεννοηθεί και με την εστίαση και με τα καφέ, να υπάρχουν εκπτώσεις και εκεί. Περιμένουμε την απάντησή τους, το πρώτο ποτό να είναι 5 ευρώ. Για να δημιουργηθεί μια κίνηση στο κέντρο της πόλης. Η ΚΕΔΙΣ θα κάνει μια εκδήλωση η οποία θα έχει σχέση με το χιόνι. Γι' αυτό κάνουμε τη Λευκή Νύχτα και εκείνη την ημέρα και εμείς, για να υπάρξει αυτή από μέρους τους αυτή η ατμόσφαιρα του χιονιού και να είμαστε κι εμείς με τη Λευκή Νύχτα. Να κατεβάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στο κέντρο της πόλης. Παρακαλούμε πολύ τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου και του Επιμελητηρίου, να την στηρίξει αυτή την προσπάθεια και να προτιμήσει τη Σεραϊκή αγορά. Θα έχουν πληρωθεί και τότε, πιστεύω, αυτές τις ημέρες και θα βγουν στην αγορά για να πάρουν καλές και αυτή την έκπτωση. Καλές τιμές και καλές προσφορές. Καλές προσφορές, καλές τιμές και άλλα πράγματα τα οποία θα ανακοινώσουμε αύριο που θα κάνουμε μία συνέντευξη τύπου. Έχουμε παραγγείλει τις αφίσες μας, θα μπουν σε όλα τα σημεία της πόλης και ελπίζουμε ότι θα έρθει και όλος ο νομός σε αυτή την ατμόσφαιρα. Φέτος απλά δεν την ονομάζουμε γιορταστική λόγω των γεγονότων. Είμαστε και εμείς λίγο πιο μαζεμένοι από ότι θα με τη μουσική. Θα παίζει μελωδίες. Έχουμε βάλει ένα σαξόφωνο το οποίο θα γυρίζει σε όλες τις γειτονιές. Φέτος το έχουμε ανοίξει λίγο. Δεν το έχουμε μόνο στο κέντρο των Σερών. Και τα σπιτάκια τα έχουμε στήσει και περιφερειακά στην πλατεία Εμπορίου. Δεν είναι μόνο μέσα στο κέντρο εδώ. Ο Άι Βασίλης θα είναι στην πλατεία
και τα δώρα που θέλει ο κόσμος να δώσει, και όπως έχουμε γράψει εκεί ότι στήριξε αυτή την προσπάθεια, δώσε ένα δώρο σε ένα παιδί. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να δώσει το δώρο του, να τα πάει στην Κεδής, τα δώρα να τα αφήσει. Άμα θέλει ένα παιχνίδια, ό,τι θέλει, μπορεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά διοργανώθηκε από το Δήμο της Βυσσαλτίας. Οι μικροί είχαν την ευκαιρία να γίνουν βοηθοί στο εργαστήριο των Ξωτικών και να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους κάνοντας χειροτεχνίες και καλλιτεχνικές κατασκευές. Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με πρωταγωνιστές τα παιδιά διοργάνωσαν ο Δήμος Βυσσαλτίας, η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου, το ΔΙΚΠΑ και το Κέντρο Κοινότητας στην κεντρική πλατεία της Νιγρήτας. Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη εμπειρία, τα μαγικά Χριστούγεννα, πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της Νιγρήτας, η οποία γέμισε με παιδικές φωνές και χαμόγελα. Έτσι ακριβώς, ένα πλούσιο διήμερο. Σήμερα βλέπετε είναι για τα παιδιά και τους μικρούς. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλα αυτά γίνονται από το Δήμο Βυσσαλτίας, από την κοινοφιλή επιχείρηση, από το ΔΥΠΚΑ και από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βυσσαλτίας. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γίνουν βοηθοί στο εργαστήριο των Ξωτικών και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους κάνοντας χειροτεχνίες και καλλιτεχνικές κατασκευές υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Καθώς στο εργαστήρι ζαχαροπλαστικής, οι μικροί ζαχαροπλάστες έφτιαξαν πεντανόστιμα μπισκότα. Πού βρισκόμαστε τώρα? Είμαστε στο εργαστήρι ζαχαροπλαστικής. Φτιάχνουμε με τα παιδιά χριστουγεννιάτικα μπισκότα, τα οποία τα διακοσμούμε με κορνέ, και είναι πολύ ευχαριστημένα. Ένα από τα πιο αγαπημένα σημεία των παιδιών είναι και φέτος το σπιτάκι με τη ζωγραφική προσώπου. Η πιο ευχάριστη και παραδοσιακή μορφή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ο Άγιος Βασίλης περίμενε να φωτογραφηθεί με τους μικρούς του φίλους. Διάβασε, διάβασε και τη λίστα με τα δώρα ο Άγιος Βασίλης. Το βοηθάν τα ξωτικά. Για να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί τον Άγιο Βασίλη, να είναι στη διάθεσή μας. Για πάμε όλοι, όλα τα παιδιά. Καλώς σας βρήκα! Πώς είναι εδώ, με τα παιδάκια βρίσκεστε, βγαίνετε φωτογραφίες, τι κάνετε εδώ, τι σας λένε? Εδώ είναι ένας τόπος όλο χαρά, όλο παιδικές φωνούλες, όλο χαρά, μόνο χαρά. Έρχονται εδώ, βγαίνουν φωτογραφία με τον Άγιο Βασίλη, τα βλέπω, χαίρονται και κοντά σε αυτά χαίρομαι κι εγώ. Εύχομαι υγεία, 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 χαρά και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Το άκουσα.